Παραγγελίε του Ιπποκράτους. Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης. Ο χρόνος είναι κάτι που μέσα του περιέχεται η κέρια, η κατάλληλη στιγμή. Στην κέρια στιγμή δεν περιέχεται πολύς χρόνος. Η θεραπεία είναι θέμα χρόνου. Μερικές όμως φορές είναι και θέμα κατάλληλης στιγμής. Γνωρίζοντας το αυτό, ο γιατρός πρέπει κατά την άσκηση του θεραπευτικού του έργου να δίνει σημασία όχι σε ευλογοφανείς θεωρίες, αλλά στην πείρα, συνδυασμένη με τη λογική. Η θεωρία είναι, θα λέγαμε, μνήμη, συγκείμενη από όλα όσα συνέλαβαν οι αισθήσεις μας. Οι αισθήσεις δέχονται πρώτες θερεθίσματα και σχηματίζουν με αυτά ολοκάθαρες εικόνες των πραγμάτων που υπόκεινται σε αυτές. Στη συνέχεια, τις διαβιβάζουν στο νου. Ο νους, έχοντας δεχτεί πολλές φορές τις εικόνες αυτές και έχοντας καταγράψει τις περιστάσεις, τον χρόνο και τον τρόπο της απόκτησής τους, τις αποθηκεύει μέσα του και τις θυμάται. Ο ίδιος παραδέχομαι βέβαια και τον θεωρητικό λογισμό. Φτάνει η αρχή του να βρίσκεται στο συγκεκριμένο περιστατικό και να συνάγει τα συμπεράσματά του από τα φαινόμενα. Γιατί αν ο θεωρητικός λογισμός έχει την αρχή του στα φανερά γεγονότα, ελέγχεται πια από το νου, ο οποίος δέχεται από άλλες πηγές τις επιμέρους εντυπώσεις. Πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε ότι η φύση μας κατασκευάστηκε και διαμορφώθηκε κάτω από την πίεση πολλών και ποικίλων πραγμάτων και ο νους, παίρνοντας από αυτήν, όπως είπα προηγουμένως, τις εικόνες των πραγμάτων, μας οδηγεί εν συνεχεία στην αλήθεια. Αν όμως η αφετηρία δεν είναι η καθαρή εμπειρική εντύπωση, αλλά μια ευλογοφανής νοητική επινόηση, δημιουργείται συνήθως μια δυσάρεστη και οχληρή κατάσταση. Αυτοί που δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο απλώς οδηγούν σε αδίέξοδο. Πού θα ήταν το κακό αν πληρώνονταν με ό,τι τους αξίζει αυτοί που ασκούν με άσχημο τρόπο τα έργα της ιατρικής? Τώρα όμως υποφέρουν οι αθώοι ασθενείς τους, για την ταλαιπωρία των οποίων δεν θα ήταν αρκετή η σφοδρότητα της αρρώστιας αν δεν ερχόταν να προσθεθεί σε αυτήν η απειρία του γιατρού. Αρκετά όμως όσα είπα για το θέμα αυτό. Αξίζει όμως να στρέψουμε την προσοχή μας και σε μια άλλη συμβουλή. Έχει και αυτή τη σημασία της για το συνολικό αποτέλεσμα. Αν αρχίσεις να μιλάς για την αμοιβή σου από την πρώτη κιόλα στιγμή, θα κάνεις τον άρρωστο να σκεφτεί ότι θα τον αφήσεις και θα φύγεις αν δεν υπάρξει συμφωνία, ή ότι θα διαφορήσεις και δεν θα του ορίσεις καμία άμεση θεραπευτική αγωγή. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ασχολείσαι με τον καθορισμό της αμοιβής σου. Ο ίδιος θεωρώ ότι μια τέτοιου είδους αδημονία κάνει κακό στον άρρωστο, ιδίως σε αυτόν που πάσχει από οξία αρρώστια. Η ταχύτητα στην εξέλιξη της αρρώστιας, καθώς δεν αφήνει κανένα περιθώριο για επιστροφή, παρακινεί τον καθώς πρέπει γιατρό να μην ασχολείται τόσο με το προσωπικό του όφελος, όσο με τη φήμη και την υπόλοιψή του. Καλύτερα λοιπόν να έχεις να μεμφθείς ανθρώπους που έσωσες, παρά να προσπαθείς να κερδίσεις χρήματα από ανθρώπους που κινδυνεύουν να πεθάνουν. Μερικοί άρρωστοι ζητούν παράξενα φάρμακα, δείχνοντας έτσι την προτίμησή τους για το άγνωστο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι βέβαια άξιοι της περιφρόνησης και της αδιαφορίας μας, όχι όμως και να τους τιμωρούμε. Φυσικά εσύ θα αντιταχθείς αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν πια πάρει τον φουρτουνιασμένο δρόμο της μεταβολής. Για όνομα του Θεού, ποιος γιατρός άξιος αυτού του ονόματος θα ασκούσε το ιατρικό του έργο με τόση σκληρότητα, ώστε να μην εξετάζει αμέσως από την αρχή κάθε αρρώστια, να μην προτείνει ότι θα ήταν χρήσιμο για τη θεραπεία, να μην κάνει το παν για τη θεραπεία του αρρώστου του και να μην παραβλέπει την αμοιβή του, ανεξάρτητα από την επιθυμία που τον οδήγησε στη μάθηση? Σε προτρέπω να μην δείχνεις υπερβολική ασπλαχνία, αλλά να λαμβάνεις υπόψη σου τον πλούτο ή τα περιουσιακά μέσα που διαθέτει ο ασθενής σου. Καμιά φορά να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου και δωρεάν, αναλογιζόμενος μια παλιότερη ευεργεσία ή το τωρινό σου καλό όνομα. Και αν παρουσιαστεί η ευκαιρία, να προσφέρεις βοήθεια σε έναν ξένο ή σε έναν άπορο, σε αυτούς κυρίως τους ανθρώπους να προσφέρεις τη βοήθειά σου. Γιατί όπου υπάρχει αγάπη για τον άνθρωπο, εκεί υπάρχει και αγάπη για την επιστήμη. Μερικοί ασθενείς, μολονότι έχουν συνείδηση σε τι επικίνδυνο σημείο βρίσκεται η αρρώστια τους,
λόγω της ευχαρίστησης που τους προκαλεί η καλοσύνη του γιατρού τους, παρουσιάζουν βελτίωση της υγείας τους. Είναι καλό να προσέχεις τους αρρώστους σου για να βρουν την υγειά τους, τους υγιείς για να τη διατηρήσουν, μαζί όμως και τον εαυτό σου για να τον διαφυλάξεις ευπρέπει. Αν ένας γιατρός αντιμετωπίσει δυσκολίες εν σχέση με κάποιον άρρωστο και βρεθεί σε αμηχανία λόγω της απειρίας του, δεν είναι καθόλου κακό να ζητήσει να έρθουν και άλλοι γιατροί, προκειμένου συζητώντας μαζί τους να μάθει όλα τα σχετικά με την περίπτωση και να τους έχει συνεργάτες του στην παροχή ουσιαστικής βοήθειας. Όταν με την επιμονή μιας αρρώστιας το κακό μεγαλώνει, η αμηχανία που προκαλείται κάνει τελικά να χαθεί κάτω από αυτές τις συνθήκες ο έλεγχος πολλών πραγμάτων. Σε μια τέτοια περίσταση χρειάζεται να μην χάνει κανείς το κουράγιο του. Εγώ πάντως δεν πρόκειται ποτέ να δεχτώ ότι η ιατρική έχει κατακριθεί γι' αυτό. Οι γιατροί που συναντιούνται στο συμβούλιο ποτέ να μην τσακώνονται μεταξύ τους, ούτε και να περιγελούν ο ένας τον άλλον. Γιατί ποτέ, μπορώ να το βεβαιώσω με όρκο, το μυαλό ενός γιατρού δεν θα φθονούσε το μυαλό ενός άλλου γιατρού, γιατί αυτό θα έδειχνε αδυναμία. Αυτό θα το έκαναν εύκολα μάλλον όσοι έχουν σχέση με τα επαγγέλματα της αγοράς. Δεν είναι πάντως μια λανθασμένη ιδέα η ιδέα του συμβουλίου. Και στην πιο μεγάλη αυθονία υπάρχει πάντοτε κάποια έλλειψη. Μην προσπαθείς να κερδίζεις πελάτες φορώντας πολυτελείς κεφαλόδεσμους και χρησιμοποιώντας περίτεχνα αρώματα. Η μεγάλη απομάκρυνσή σου από τα καθιερωμένα θα σου φορτώσει ανυπολειψία, ενώ αν αυτό γίνεται σε μικρό βαθμό, θα σου αποδοθεί φιλοκαλία. Το ίδιο δεν γίνεται και στην περίπτωση του πόνου. Ο πόνος που περιορίζεται σε ένα μόνο μέρος του σώματος δεν είναι κάτι το τόσο σημαντικό. Ο γενικευμένος όμως πόνος είναι σοβαρή υπόθεση. Εν πάση περιπτώσει, δεν σου απαγορεύω να ζητάς να αρέσεις. Δεν είναι αυτό κάτι ατέριαστο με την αξιοπρέπεια του γιατρού. Αν διακατέχεσαι από την επιθυμία να κάνεις μάθημα μπροστά σε μεγάλο ακροατήριο, η επιθυμία σου δεν είναι από τις καλύτερες. Τουλάχιστον κοίταζε να αποφεύγεις να παραθέτεις φράσεις ποιητών, γιατί η παράθεση τέτοιων μαρτυριών δείχνει έλλειψη φιλοπονίας. Ο ίδιος δεν δέχομαι για την άσκηση του επαγγέλματός μας μια φιλοπονία άσχετη με αυτό, που αποβλέπει μάλιστα με πολύ κόπο στην ωρεοποίηση και που γι' αυτό αποκλειστικά και μόνο καθεαυτή έχει χάρη και ομορφιά. Εσένα θα σου μείνει μόνο ο άδικος κόπος και η συγκομιδή του κυφίνα. Επιθυμητό είναι επίσης ο γιατρός να είναι απαλλαγμένος από τις συνέπειες της καθυστερημένης εκπαίδευσης. Ο ψημαθής γιατρός δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παρούσας στιγμής. Και η ικανότητά του να συγκρατεί στη μνήμη του τα μη παρόντα είναι μέτρια. Υπάρχει λοιπόν στην περίπτωση αυτή μια ανεπάρκεια έτοιμη να τα βάλει με τον καθένα και με το καθετή. Μια ανεπάρκεια που προκαλεί μεγάλες βλάβες και δεν νοιάζεται καθόλου για την ευπρέπεια. Από τη μία, ένας υπεύθυνος για την παρακολούθηση της αρρώστιας γιατρός, που είναι όλο εντολές, υποσχέσεις και μεγάλους όρκους σαν τους θεούς που επικαλείται, και από την άλλη, ανίδεοι άνθρωποι, σε πλήρη αμηχανία, απόλυτα παραδομένοι, υπό την επίρρεια μιας αδιάκοπης ανάγνωσης και διαφώτισης στον θαυμασμό μιας γεμάτης από διακοσμητικά στοιχεία γλώσσας, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν προτού ακόμη γνωρίσουν την αποτυχία στη θεραπεία κάποιας αρρώστιας. Από τέτοιους λοιπόν γιατρούς δεν θα ζητούσα ποτέ θαρετά να μου προσφέρουν τη βοήθειά τους σε συμβούλιο για αρρώστια που θα είχα αναλάβει εγώ την ευθύνη της. Ικανότητα για ευπρεπή μάθηση στους ανθρώπους αυτούς δεν υπάρχει. Αφού λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί είναι έτσι κι αλλιώς αμαθείς, συστήνω ως πρώτο χρήσιμο πράγμα την πρακτική εξάσκηση. Η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων έρχεται πολύ μετά. Αλήθεια, ποιος άνθρωπος που κοιτάζει να αποκτήσει αληθινές γνώσεις επιδιώκει να κατακτήσει την ποικιλία των θεωριών παραμελώντας την ήρεμη επιδεξιότητα που δίνει η πείρα? Γι' αυτό και η σύστασή μου είναι να ακούτε τα λόγια τους, να αντιτάσσεστε όμως στις πράξεις τους. Παραγγελία του Ιπποκράτους. Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης.